Für eine Minute Herr Kollege Funtulis. Ακόμη και ο τίτλος της σημερινής συζήτησης είναι εντυπωσιακός, καθώς επιτυγχάνει να χωρέσει μέσα σε μια μικρή πρόταση τόσες πολλές ανακρίβειες. Μια μικρή ιστορική αναδρομή θα βοηθήσει ώστε να αποκαλυφθεί η αλήθεια. Οι δημοκρατίες της Νότιας Οσετίας και της Αφχαζίας δημιουργήθηκαν κατά τη διάρκεια της πτώσεως της Σοβιετικής Ενώσεως. Θεωρώ πως το δικαίωμα στην αυτοδιάθεση των λαών είναι αδιαφισβήτητο. Όμως τότε η κυβέρνηση Γεωργίας επιτέθηκε εναντίον τους. Στη συνέχεια, μία ανακοχή είχε επιτευχθεί που διατηρούσε την ειρήνη υπό την επίβλεψη των ρωσικών στρατευμάτων. Όμως το 2003 οι χρηματοδοτούμενες από την Ευρωπαϊκή Ένωση ΜΚΟ οργάνωσαν πραξικόπημα με το οποίο ανέτρεψαν την νόμιμη κυβέρνηση και στη θέση της τοποθετήθηκε ο καταδικασμένος πλέον σε Γεωργία και Ουκρανία Σακασβίλη και ήταν αυτός που εισέβαλε το 2008 στη Νότια Οσετία. Η πραγματικότητα λοιπόν είναι τελείως διαφορετική από το πώς θέλετε να την παρουσιάζετε και στην πραγματικότητα καμία κατοχή δεν υπάρχει στην Αφχαζία και στην Νότια Οσετία. Αντιθέτως, πιστεύω πως έφτασε ο καιρός η διεθνής κοινότητα να υποδεχτεί αυτούς τους λαούς που τόσο άδικα έχει αποκλείσει. Αντίθετα, υπάρχει πραγματική συνεχιζόμενη κατοχή στην Κύπρο, αλλά βέβαια εκεί η Ένωση ακολουθεί διαφορετική τακτική, μιας και η Τουρκία είναι φίλος και σύμμαχος πολλών κυβερνήσεων της Ευρώπης. Οπότε εκεί μπορείτε εύκολα να παραβλέψετε τα εγκλήματα πολέμου. Ευχαριστώ. Vielen Dank, Herr Kollege Funtu.